Θείο Πνεύματι και Κληρωμένος, Συνεπλήρωσας των Αποστολών την δωδεκά, Του λόγου την καινοχή, ε θαυμάστο θή. αποστολέ, αλλά πρέσβευε. Δοθήνε της τη ηλασμόν και μεγά ελέος. Τη ενάτη του μηνός Αυγούστου Ματθείου Αποστόλου Των Αγίων Δέκα Μαρτύρων των Εντιχαλκή Πύλη Αντωνίνου Μάρτυρος Ψώ Ιωσίων Έβρεσης της εικόνος των Καμουλιανών Ο Άγιος Απόστολος Ματθίας Το πόσο Ματθίας κατατάχθηκε στον χορό των δώδεκα Αποστόλων, το γνωρίζουμε από τις πράξεις των Αποστόλων. Μετά από την προδοσία και τον απανχονισμό του Ιούδα και μετά από την ανάληψη του Κυρίου, οι ένδεκα μαθητές μαζί με την υπεραγία Θεοτόκο, τους εβδομήκοντα μαθητάς, τις Άγιες Μυροφόρες Γυναίκες και τους υπολείπους πιστούς του Χριστού, βρίσκονταν στο υπερό, στο σύνολο 120 ψυχές. Τότε ο Πέτρος πρότεινε να εκλεγεί άλλος Απόστολος αντί του Ιούδα, ανάμεσα από τους άνδρες που ακολούθησαν και υπηρέτησαν το Χριστό. Η πρόταση έγινε δεκτή και τέθηκαν δύο υποψήφιοι, ο Ιωσήφ, ο λεγόμενος Βαρσαβάς και ο Ματθίας. Τότε έβαλαν κλήρο και δίνοντας σε όλους εμάς παράδειγμα εναπόθεσης κάθε εκλογής μας στο Θεό, προσευχήθηκαν όλοι μαζί ως εξής. «Σύ Κύριε καρδιογνώστα πάντων, ανάδειξον όν εξελέξω εκ τούτων των δύο ένα, λαβήν των κλήρων της διακονίας ταύτης και αποστολής». Δηλαδή, εσύ Κύριε που γνωρίζεις τις καρδιές όλων, φανέρωσε καθαρά εκείνον που εξέλεξες, έναν από αυτούς τους δύο για να υπομεισθεί το αξίωμα της Αποστολικής Διακονίας. Στην συνέχεια ο κλήρος έπεσε στον Ματθία και έτσι προστέθηκε στους 11 Αποστόλους. Από την μετέπειτα ζωή του Ματθία, η παράδοση αναφέρει ότι εκήρυξε το Ευαγγέλιο στην Αιθιοπία και την Ιουδαία, όπου και τελείωσε την ζωή του μαρτυρικά. Οι Άγιοι δέκα μάρτυρες, Ιουλιανός, Μαρκιανός, Ιωάννης, Ιάκωβος, Αλέξιος, Δημήτριος, Φώτιος, Πέτρος, Λεόντιος και Μαρία η Πατρικία, που μαρτύρησαν στη χαλκή πύλη της Κωνσταντινούπολεως για την εικόνα του Σωτήρος Χριστού. Το μαρτύριο των Αγίων αυτών συνέβη στα χρόνια του οικονομάχου Αυτοκράτορος Λέοντος του Τρίτου ο οποίος, όπως είναι γνωστό, με το διάταγμα του 728 μετά Χριστόν, απαγόρευσε ολοσχερός την ανάρτηση Αγίων εικόνων, όχι μόνο στις εκκλησίες, αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο μέρος. Στο διάταγμα αυτό αντιστάθηκε ο Πατριάρχης Γερμανός, αλλά ο Βασιλέας συγκάλεσε συνέδριο και κατεδίκασε την στάση αυτή του Πατριάρχου τότε ο Πατριάρχης παρετήθηκε από την θέση του και δέχθηκε να την πάρει ο πρωτοσύγγελός του και μαθητής του Αναστάσιος, ο οποίος τότε, για να μην χάσει την θέση του, αμέσως ξεκίνησε να εκτελεί το αυτοκρατορικό διάταγμα. Τότε κάποιος αξιωματικός, πολύ προκλητικά, πήγε σε μία οικοδομή που αποτελούσε κατά κάποιο τρόπο τα προπήλαια των ανακτόρων και ονομαζόταν Χαλκή Πύλη διότι η στέγη τη ήταν χάλκινη. Και με ένα τσεκούρι άρχισε να ξυλώνει την εικόνα του Χριστού, που ήταν αναρτημένη πάνω στην πύλη. Εξοργισμένος τότε ο Ορθόδοξος λαός, μπροστά σε αυτό το μεγάλο έγκλημα, έριξε τον ασεβή αξιωματικό από τη σκάλα, πάνω στην οποία ήταν, με αποτέλεσμα αυτός να πέσει κάτω και να σκοτωθεί. Τότε ο βασιλέας έστειλε την φρουρά του και θανάτωσε πολλούς από το έντονα διαμαρτυρόμενο πλήθος. Μεταξύ αυτών ήσαν και οι δέκα συγκεκριμένοι μάρτυρες, Ιουλιανός, Μαρκιανός, Ιωάννης, Ιάκωβος, Αλέξιος, Δημήτριος, Φώτιος, Πέτρος, Λεόντιος και Μαρία η Πατρικία.